την Ευαγγελίστρια στα μέσα του πελάγου. Ένα μωρό καχεκτικό, αδύναμο, κατσιασμένο, σαμίδι, μάνα μου έτσι, έπαιξε τα κλάματα, σου λέει, αυτή θα μου πεθάνει. Με χώσανε σε ένα μπάρι, μήπως ζεσταθώ. Καλέσανε όμως για καλό και για κακό τον Αρμένιο τον παπά, σου λέει, μην πάει το παιδί αδιάβαστο. Αλλά εγώ ζεστάθηκα και σάλεψα. Και όχι μόνο σάλεψα, αλλά έπαιξα και τα κλάματα και μια φωνή δυνατή, σαν έλεγα μέσα μου, μάνα, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Επτόματε και ο καπετάνιος, τι το ίδιος και με βάπτισε. Ευαγγελία με έβγαλε σαν το πλοίο, υπέρουσα καλές ειδήσεις. Εν Ευαγγελιά με φωνάσαν στην αρχή, μετά με ξαναβαπτίσανε. Οι γονείς της Αρμένης ζούσαν σε εσείς Κοζάνη, πρωτεύουσα της Κιλικίας, στη Μικρά Ασία, ο πατέρας της Ρολογάς, ο Σαντζία, τα μια κοιμάρα της, η Γιούλα. Τριανταφυλιά, όπως φωνάζα χαϊδευτικά. Το που υπογράφηκε η συμφωνία της Άγκυρας το 21, Τούρκοι διώξαν όλους τους Αρμένιδες από τα σπίτια. Άρπαζαν τα κορίτσια, τα χτυπούσαν και τα βίαζαν. Και όσοι δεν έφευγαν, εκτελούνταν. Νύχτα έφυγαν οι δικοί της μέσα στο χαλασμό. Να πάνε προς τη θάλασσα, να βρουν ένα καράβι να γλιτώσουν. Δίσανε τη μάνα μου με ένα παλιό φουστάνι φαρδί, να μοιάζει με γριά. Μην καταλάβουν οι Τούρκοι ότι είναι εννιά και τη χαλά σου. Και από κάτω κρυμμένα και τα τρία της τα παιδιά. Περπατούσανε με τον πατέρα μου και την οικογένειά της με ρόνιχτα. Τις νύχτες πάνω από κρύα πτώματα, τις μέρες κάτω από τον καυτό ήλιο. Ο θείος μου, ο αδερφός της μάνας μου, αυτός είχε χτυπήσει στο κεφάλι, έκατσε λέει κάποια στιγμή να ξεκουραστεί. Παραπονέθηκε στους Τούρκους που τους πετύχανε στον δρόμο, τη ζαλιζόταν. Το να αρχίζουν οι Τούρκοι στο ξύλο, έπεσε στα γόνατα η γιαγιά μου. Παρακαλούσε να τις αφήσουν το γιο. Τις πετάξανε το κεφάλι του στην αγκαλιά, ύστερα τις αρπάξανε την ύφη και τα αγκόνια, και αυτούς ούτε που τους ξανάβανε. Η γιαγιά μου συνέχισε να περπατάει με τους γονείς μου, ως που πήδηξε από μια χαράδρα. Ε, πόσο πόνο να αντέξει κακομοίρα. Η μάνα μου όμως σκυλή, σου λέει πρέπει να σώσει.